Κύριε Χαρατσή, καλό μεσημέρι από το κανάλι της Αυτεμπορικής. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εξαιρετικός ο Νοέμβριος, εξαιρετική και αυτή η εβδομάδα, αλλά και η σημερινή ημέρα νομίζω είναι πάει πάρα πολύ καλά. Με ένα χρηματιστήριο το οποίο είναι πλέον στο περασμένο Απρίλιο, ίσως και Μάρτιο, δεν έχω δει τα στατιστικά. Και φαίνεται ότι η χρονιά κλείνει καλά, κύριε Χαράτζη. Ποια είναι η γνώμη σας? Κοιτάξτε, σίγουρα έχουμε υπεραποδόσεις σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές. Κλείνουμε, αν συνεχίσουμε έτσι, με θετικό πρόσημο το 2022. Έστω και μικρό θετικό, δηλαδή είμαστε λίγο πάνω από το 2%. Όταν ο δείκτης Euro στο εξαντίστοιχα είναι σχεδόν 8% κάτω. Mm-hmm. Τι άλλαξε τελικά μετά την τρικυμία που είχαμε το Σεπτέμβριο και τις πρώτες συνεδριάσεις του Οκτωβρίου και το κλίμα και στην Αθήνα αλλά και στα υπόλοιπα χρηματιστήρια άρχισε να ομαλοποιείται, κύριε Χαρατσή? Κοιτάξτε, βγήκανε κάποια στοιχεία τα οποία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός αρχίζει επιτέλους να υποχωρεί, το οποίο αυτό αναπτέρωσε τις ελπίδες των επενδυτών, ότι πλησιάζει ο κύκλος ολοκλήρωσης των αυξήσεων επιτοκίων, από τη μια πλευρά, και από την άλλη κάποιες δηλώσεις αξιωματούχων από την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξαν ότι το ενδεχόμενο του να υπάρξει μια επιβράδυνση στις αυξήσεις των επιτοκίων είναι κάτι το οποίο είναι ορατό. Οι αγορές είχαν αποτυπώσει το χειρότερο σενάριο στις τιμές, υπήρχε μια έντονη απεσιοδοξία, οπότε αυτό το θετικό μήνυμα σε συνδυασμό και με τις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων, οι οποίες ήταν αρκετά ικανοποιητικές, βοήθησαν και είδαμε αυτή την αναδική αντίδραση των αγορών. Αν δεν υπήρχε το αγκάθι του πολέμου στην Ουκρανία, η φετινή χρονιά πιστεύετε θα ήταν χρονιά ρεκόρ και για την Αθήνα και για τις υπόλοιπες αγορές? Όταν με φόρα οι αγορές από το 2021 μετά την πανδημία. Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι δύσκολο να πει, κάτι κανείς με σιγουριά. Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε ίσως να πούμε είναι ότι κάποιος πληθωρισμός ο οποίος είχε δημιουργηθεί λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προέκυψαν από τον κορονοϊό και ο οποίος πιθανώς να είχε εκλείψει αν δεν είχε προκύψει ο πόλεμος, ίσως να είχε δώσει ένα καλύτερο οικονομικό περιβάλλον για τις αγορές γενικότερα. Αυτό ήρθε και χάλασε με τον πόλεμο, διότι στον πόλεμο εμπλέκονται δύο χώρες οι οποίες τουλάχιστον από πλευράς πρώτων υλών έχουν σοβαρή συμμετοχή στην παγκόσμια οικονομία και είχε σαν ένα αποτέλεσμα το πρόβλημα του πληθωρισμού να παραμείνει και να ενταθεί περισσότερο. Mm-hmm. Τώρα στο μεταξύ, κύριε Χαρατσή, βλέπουμε ότι αν και κινείται σε πολύ καλά επίπεδα σήμερα ο γενικός δείκτης, σε 917 μονάδες και με άνοδο 1,19%, ο τζίρος είναι χαμηλός όπως και κάθε μέρα, περίπου στα 29 εκατομμύρια. Ναι. Και όπως λέει και ο Ανέστης, αυτό είναι και το αιώνιο θέμα της ελληνικής αγοράς, του ελληνικού χρηματιστηρίου. Πώς αλλάζει αυτό? Κοιτάξτε, ο τζίρος είναι χαμηλός σήμερα, διότι εντάξει, υπάρχει και η αργία των ευχαριστειών στην Αμερική, οπότε γενικώς υπάρχει μια υποτονικότητα και έτσι θα είναι το κλίμα προφανώς και αύριο. Από εκεί και πέρα, πράγματι, όπως το λέτε, υπάρχει ένα υποτονικό κλίμα συναλλαγών γενικότερα στην αγορά μας, το οποίο έχει να κάνει ίσως και με αυτή την περιθωριοποίηση των επενδυτών, η οποία έχει προκύψει μετά από αυτή την δεκαετή κρίση την οποία έχουμε περάσει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το ελληνικό χρηματιστήριο έχει αρχίσει και δείχνει τα πρώτα θετικά δείγματα γραφής, με την καλή πορεία που είχε φέτος και επίσης και πέρσι, γιατί είναι και πέρσι μια θετική χρονιά. Νομίζω ότι όσο αποκαθίσταται σταδιακά η εμπιστοσύνη και αρχίζουν σιγά σιγά και οι εταιρείες καινούργιες και χτυπάνε την πόρτα του χρηματιστηρίου, αυτό είναι κάτι το οποίο θα βελτιωθεί. Εσείς το βλέπετε αυτό να εξελίσσεται, να συμβαίνει, δηλαδή οι εταιρείες χτυπάνε την πόρτα του χρηματιστηρίου? Το βλέπω, ναι. Και εμείς δουλεύουμε πάνω σε κάποιες εταιρείες οι οποίες ετοιμάζονται να υποβάλουν αίτημα εισαγωγής, αλλά ξέρω ότι και στην αγορά είναι αρκετές εταιρείες οι οποίες ετοιμάζονται να περάσουν την πόρτα του χρηματιστηρίου. Ίσως δεν το ξέρουν οι φίλοι τηλεθεατές, είμαστε το μοναδικό χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που είμαστε υποβαθμισμένοι από το 2013. Αν είχε έρθει η επενδυτική βαθμίδα το 2023, αφού έχουμε εκλογές όμως, αυτό θα ήταν, είναι ένας βασικό πλεονέκτημα για την αγορά να δει πολύ υψηλότερα επίπεδα, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, σίγουρα όσον αφορά τη συναλλακτική δραστηριότητα θα βοηθήσει πολύ, διότι είναι πολύ περισσότερα τα κεφάλαια τα οποία προορίζονται για τις αναπτυγμένες αγορές. Από εκεί και πέρα, το πολιτικό ρίσκο που αναφέρεται, παρά την καλή εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή, είναι ένα από τα θέματα που σίγουρα απασχολούν για την επόμενη χρονιά. Είναι ένας παράγων ο οποίος, κάτω από προϋποθέσεις, μπορεί να δημιουργήσει μια αβεβαιότητα στο χρηματιστήριο. Χθες ο κ. Πιτυλινέος από τα Άσπρα Σπίτια, που είναι η βιομηχανία του αλουμινίου εκεί, αποκάλυψε κάτι το οποίο βέβαια γνωρίζαμε, ότι από το 23 ο Όμιλος θα ξεκινήσει πάλι διαπραγμάτευση και στο Λονδίνο. Αυτό βλέπετε να είναι ένας κίνδυνος για το μέλλον για καλές εταιρείες, οι οποίες πλέον δεν αρκούνται πλέον στη ρηχή χρηματιστηριακή αγορά, κύριε Χαρατσή? Είναι καλό που υπάρχει αυτή η παράλληλη διαπραγμάτευση? Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το θέμα που λέτε. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει πάρα πολλές εταιρείες είτε να βγαίνουν εκτός χρηματιστηρίου, είτε να κάνουν αυτό το dual listing το λεγόμενο. Είναι ένα θέμα αυτό και σε κάποιο βαθμό μπορεί να πει κανείς ότι είναι και λογικό. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας, ο οποίος έχει μια εισηγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο, την έχει εισηγμένη για να μπορεί να αντλήσει κεφάλαια. Άμα είναι η εταιρεία να είναι εισηγμένη σε ένα χρηματιστήριο το οποίο δεν εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, μετά αρχίζουν και δημιουργούνται ερωτηματικά για το ποιο είναι το νόημα του να είναι εισηγμένος. Οπότε είναι λογικό, όσο παραμένει το χρηματιστήριο ρηχό, να ψάχνουν οι επιχειρηματίες να βρουν εναλλακτικές επιλογές. Ο κλάδος πώς θα πάει, πώς κλείνει το 22? Εσείς είστε από τις κορυφαίες βέβαια εταιρείες του κλάδου. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε επιβιώσει με πολύ καλή εικόνα, αυτό δεν το συζητούμε. Αλλά ακούμε διάφορο ότι αρκετοί ψάχνονται να πουλούν στις εταιρείες σου και γενικά υπάρχει μια συρρήκνωση. Ισχύει αυτό, κύριε Χαρατσή? Κοιτάξτε, οι εταιρείες οι οποίες βαθίστηκαν στην ελληνική αγορά δυστυχώς και δεν επέκτηναν το φάσμα των δραστηριοτήτων τους στις διεθνείς αγορές και σε άλλες υπηρεσίες που παρέχουν οι χρηματιστηριακές εταιρείες, αναπόφευκτα πλήρωσαν το κόστος αυτής της συρρήκνωσης των συναλλαγών στην ελληνική αγορά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει στην αγορά ακόμα, καθότι οι πλήροι κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και σίγουρα όσες εταιρείες δεν επεκτάθηκαν σε άλλες δραστηριότητες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Κύριε Χαρατσή, για το road show της Δευτέρας στο Λονδίνο, τι προσδοκίες επικρατούν? Κοιτάξτε, εμείς δεν συμμετέχουμε στο συγκεκριμένο road show. Αυτή τη φορά γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι γινόταν έως τώρα. Οπότε δεν έχω κάποια ενημέρωση για το πώς πάνε τα ραντεβού. Το ζητούμενο εδώ είναι να δούμε μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε πολλές συναντήσεις των θεσμικών επενδυτών οι οποίοι έχουν συναντήσει στο Λονδίνο, στο να συναντήσουν και να ενημερωθούν από τις ελληνικές εταιρείες. Από εκεί και πέρα, πώς πάνε όλα αυτά τα ραντεβού και τα λοιπά, καθότι αυτό είναι χειρισμός της Morgan Stanley, δεν πάνε το ξέρεις. Ναι, είναι κατανοητό. Πιστεύετε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση από του χρόνου και με βάση και το νέο νομοσχέδιο που έρχεται να δώσει φορολογικά κίνητρα για να φέρουν περισσότερους επενδυτές στο χρηματιστήριο και ειδικά νέο κόσμο? Δηλαδή, έχουμε πει ότι θα μπορούν να δημιουργηθούν λογαριασμοί κυρίως για άτομα από 30-35 χρόνια και πάνω, κύριε Χαρατζή. Όταν λέτε φορολογικά κίνητρα, ας πούμε να έχουν οι συγκεκριμένες εταιρείες χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Προφανώς, αλλά και να δημιουργηθούν και λογαριασμοί οι οποίοι για κάποιον ο οποίος επενδύει στο χρηματιστήριο να εκπίπτει, ας πούμε, η φορολογία από το ετήσιο εισόδημά του. Κάπως έτσι, δηλαδή, για να βοηθηθεί να ανοίξει μια νέα επενδυτική γενιά, η οποία φαντάζομαι δεν υπάρχει αυτή στο χρηματιστήριο. Έτσι, ρυκνώνεται ο αριθμός των επενδυτών. Κοιτάξτε, αυτό για τη μειωμένη φορολογία των εισηγμένων εταιριών ήταν κάτι το οποίο υπήρχε παλιότερα. Και είναι και μέσα στις προτάσεις που έχουμε κάνει ως ΣΜΕΧΑ, στα μέτρα που προτείναμε κάποια στιγμή, για να αναθερμανθεί το χρηματιστηριακό κλίμα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους επενδυτές, οι επενδύσεις στο χρηματιστήριο δεν φορολογούνται. Δηλαδή, πέραν της φορολόγησης που έχεις στο πινακίδιο πώλησης, ναι, δεν πληρώνεις κάποιο φόρο υπεραξίας. Mm-hmm. Οπότε εκεί ήδη υπάρχει ένα προνομιακό καθεστώς για τις επενδύσεις στο χρηματιστήριο. Εσείς πώς όμως πιστεύετε θα πρέπει να έρθουν οι νέοι άνθρωποι στο ελληνικό χρηματιστήριο, τη στιγμή που μπορεί να πάει οποιοδήποτε σε μια χρηματιστηριακή όπως και τη δική σας και να επενδύσει σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο του κόσμου? Θέλει σε άλλο είδος επένδυση? Κοιτάξτε, ένας επενδυτής επενδύει για να βγάλει χρήματα. Από τη στιγμή που το χρηματιστήριο θα
θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ένας επενδυτής να κερδίσει χρήματα, νομίζω ότι θα προτιμήσει να επενδύσει και στην ελληνική αγορά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά. Πρέπει να αξιολογήσει την ελληνική αγορά σε σύγκριση με τις επιλογές που έχει σε άλλες αγορές και να αποφασίσει εάν είναι μια αγορά ελκυστική στο να επενδύσει. Μάλιστα. Και κλείνοντας, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χαρατσή. Πιστεύετε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία μέχρι και το τέλος του έτους, εάν βεβαίως δεν υπάρξει κάποια δραματική αλλαγή, αν κινούμαστε στο ίδιο κλίμα? Κοιτάξτε, τώρα όσον αφορά τους διεθνείς επενδυτές οι οποίοι δραστηριοποιούνται, αυτό το οποίο συνήθως γίνεται, επί της ουσίας ο χρόνος κλείνει τέλος Νοεμβρίου. Δηλαδή οι συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου είναι πιο πολύ διαδικαστικής, ας πούμε, σημασίας. Ως εκ τούτου, αν δεν έχουμε τίποτε σοβαρές ανατροπές μέχρι το τέλος του χρόνου, νομίζω ότι ναι, θα κλείσουμε θετικά τη χρονιά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά και ελπίζω να κάνουμε κάποιες στιγμές γιορτές, έτσι μια ανασκόπηση όταν θα έχετε πάλι το χρόνο, να δούμε συνολικά πώς θα έχει κλείσει χρονιά, κύριε Χαρατσή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Βαγγέλης Χαρατσής, από τους πιο έμπειρους χρηματιστές, με μια χρηματιστηριακή που πραγματικά επιβίωσε και είναι από τις κορυφαίες και είναι από τις λίγες εταιρείες, να ξέρεις, Μαρία, κυρίες και κύριοι, που έχει και τμήμα ανάλυσης, που τώρα πλέον, ξέρεις, λόγω της κατάστασης, πολλές χρηματιστηριακές δυστυχώς καταργήσαν τμήμα ανάλυσης, που είναι πολύ βοηθητικά.